Είναι πολύ κρίσιμες οι εκλογές. Στέλνουμε 21 ευρωβουλευτές να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, τα λαϊκά συμφέροντα. Ναι, έχει σημασία... Με συγχωρήσει και να πω και μια καλή κουβέντα, ότι έχει κρυθεί στην προηγούμενη του θητεία ως ένας από τους καλύτερους Ήτανε... ευρωβουλευτές. Ήταν πολύ ενεργός ευρωβουλευτής, το θυμάμαι μας το Έλεγα λοιπόν ότι έχει σημασία ποιου θα στείλουν από ποια κόμματα και ποια πρόσωπα οι Έλληνες στην κάλπη. Προφανά. Και νομίζω ότι και σε αυτό το κριτήριο ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Και λόγω τη παράδοσή του στο Ευρωκοινοβούλιο και λόγω του ότι έχει ένα καλό Ευρωψηφοδέλτιο. Αλλά σε αυτέ τι εκλογέ, μη γελιόμαστε, θα σταλεί πολιτικό μήνυμα που θα επηρεάσει καθοριστικά τι πολιτικέ εξελίξει στην Ελλάδα. Γιατί θα κριθεί... Από την κάλυψη. Καθοριστικά τι εννοείται κύριε Βόδημο. Δηλαδή δεν na, unto... na na na, nasu... na. να φτάσουμε μέχρι ναι, να ανατροπή τη κυβέρνηση, να υποχρεωθεί η κυβέρνηση. Να σας πω. Σε παρέτηση. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ τον Ιούνιο του 2012 άθρισαν 42%. Το μισό από όσο έπαιρναν σαν άθροισμα 40 χρόνια. Και αναγκάστηκαν να κάνουν κυβέρνηση. Προχθέ ο εκπρόσωπο του Πασόκ, ο κ. Κωνσταντινόπουλο, είπε σκεφτείτε τι θα γίνει αν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη αυτή πάρει παραπάνω από το άθροισμα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Θα μπορεί <κυ> να σταθεί αυτή η κυβέρνηση, αυτή η πολιτική. Εσείς τι λέτε. Και λέω, ο φόβο του, η ελπίδα μα. Και διεκδικούμε νίκη που σημαίνει πρωτιά, έστω και με μία ψήφο, αλλά αν καταφέρουμε μια μεγάλη διαφορά, τότε αυτή η πολιτική η μνημονιακή, τη ανεργία, τη ύφεση, τη άνηση κατανομή των βαρών, των δραστικών περικοπών, μισθών, συντάξεων και κοινωνικού κράτου. Δεν θα μπορέσει να σταθεί. Πάντω, κύριε Βαρουβούλια, και στο παρελθόν είχαμε αντιπολιτεύσει που ήταν πάνω από τι κυβερνήσει στι ευρω, ευρωεκλογέ. Δεν είχαν πέσει Ναι, ναι. Απλώ λέω ναι. ότι αν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ πέσουν κάτω από το 30% ω άθροισμα ή κάτω από το 25%. Δεν θα μπορέσει κατά τη γνώμη μου να σταθεί αυτή η κυβέρνηση. Για σαν μεγάλη πολλή... νίκη, τι είναι κύριε Παπαδούμου, Μια ψήφο που είπε και ο πρόεδρό σα, και μια ψήφο ακόμα. Το είπα μόλι πριν. Mm. Πρωτιά και με μία ψήφο. Είναι νίκη. Αν καταφέρουμε να περάσουμε το άθροισμα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, θα είναι θρίαμβο. Και πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτή η πολιτική δεν θα μπορέσει να σταθεί γρήγορα θα προκληθούν εκλογέ. Κατά τα άλλα, αυτό που κάνει ο κύριο Βενιζέλο μου θυμίζει αυτόν που. Αφού έχει προκαλέσει με την πολιτική του την απίσχναση του κόμματό του, γιατί έχει μετατρέψει το εναπομείναν Πασόκ σε συνιστόσα τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά, που είναι πολύ πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου ναι. Καραμαλή, λέει τώρα, προσέξτε στου ψηφοφόρου του που φεύγουν άλλοι προ το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι προ τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν με ψηφίσετε, θα κρατήσω την αναπνοή μου και κινδυνεύω να σκάσω. Μα αυτό με συγχωρείτε, δεν έχει έξυπνη εκλογική τακτική. Αν θέλει το Πασόκ και αμφιβάλλω προλαβαίνει πια να ανασυγκροτήσει αυτό που κάποτε ήταν κέντρο αριστερά, δημοκρατική παράταξη, κέντρο από αυτή, το όπω θέλετε, πρέπει να βγει έξω από το μαγνητικό πεδίο τη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά, που είναι όχι απλώ άκρο μνημονιακό, αλλά έχει και έντονα στοιχεία υπερσυντηρητικά και στο επιτελείο του κ. κύριο Σαμαρά ακροδεξιά. να πω και κάτι ακόμη. Σε αυτό το επίπεδο όμω, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έβλεπε το Πασόκο ένα πιθανό σύμμαχο σε μια άλλη κυβέρνηση. Το μετά. Στο μετά. Εννοώ. Κοιτάξτε, να σας πω, η ανασυγκρότηση αυτού που ονομάζεται κέντρο αριστερά, κομμάτι της ευρύτερης προοδευτικής παράδοξης του κέντρου και το οποίο δεν εκφράζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Και, είναι... αφορά και τη Δημάρια, ναι, ναι. να συνολικά. κατά τη γνώμη μου, θα περάσει μέσα από ρήξη και διαφοροποίηση και με το παλιό και με μια πολιτική υποταγής στην μνημονιακή ε, σιδηροτροχιά και στην ηγεμονία Σαμαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, αποτελεί ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς που ταυτόχρονα είναι πόλος έκφρασης και συσπήρωσης ενός ευρύτερου φάσματος και κοινωνικού και πολιτικού. Και στις εκλογές του 12 και στις ευρωεκλογές τώρα θα μας ψηφίσουν άνθρωποι που δεν ανήκουν τα στην οριάς, αριστερά. Βέβαια, και να πω και κάτι. Αλλά είναι οπότε. ένα διαφορετικό πράγμα <σχελματίες> να έχει μια πολιτική συμμαχία που λέει: Εγώ συζητάω με το Πασό και τη Δημοκρατική Αριστερά, με βάση του όρου που είπατε, ότι δηλαδή απομακρύνονται από την πολιτική που ακολούθησαν μέχρι τώρα, και διαφορετικό πράγμα να Ότι εγώ συνεργάζομαι με το ΚΚΕ και την Ανταρσία. Η πολιτική μα για την αναζήτηση συμμαχιών δεν είναι μονομερής. Εμεί έχουμε πει ότι ακόμα. Ναι, εγώ σα μιλώ για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όπω την έχουμε εγκρίνει στα συνεδριά μα. Και ξέρετε ότι εκφράζω ε, σ, ε, την συλλογική μα άποψη. Ναι. Δεν συνηθίζω να λέω ναι. τα δικά μου. Ναι. Λοιπόν, εμεί έχουμε πει το εξή. Διεκδικούμε μια νίκη στι ευρωεκλογέ και μια ισχυρή παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, <Κι> για να, γιατί πρέπει να αλλάξουν πράγματα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. <Κι> Από εκεί και πέρα, στι εθνικέ ναι. εκλογέ, που κατά τη γνώμη μου δεν θα αργήσουν και μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στι ευρωεκλογέ θα <Κι> τι φέρει ακόμη νωρίτερα. Μέσα στο 2014, εμείς έχουμε πει ότι ακόμη και αυτοδυναμία να μας δώσει ο ελληνικός λαός, στόχος δύσκολο, όχι ανέφικτος, εμείς θα επιδιώξουμε ε, συνεργασίες και συμμαχίες με βάση ένα πρόγραμμα. Και σε κάθε Έμα περίπτωση, και αν είμαστε ακόμα κύριε δύναμη... Γιατί νερό, δο, ε, ρεύμα δώσατε, πετρέλαιο δώσατε, άμα δώσετε και νερό και κάτι άλλο, έχετε κύ, μεγαλύτερη σχέση. Η, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στον αντίποδα αυτού που Επό υπονοήσατε. Εμεί δεν, έτσι, εμείς δεν τάζουμε λαγού με πετραχίλια. Εμεί δεν λέμε. Όχι κύριε Παπαδδάκη. Αν πα, πα, πα. μπορώ να απαντήσω. Θέλω να συλλέξω. Εμεί δεν πέντε, δε πέντε, λέμε λεφτά υπάρχουν όπω είπε ο Γιώργο Παπανδρέου. Εμεί δεν λέμε επανίδρυση του κράτου και πάρε κόσμο. Και κυρίω εμεί δεν πήγαμε τι δημόσιε δαπάνε. Λέω, Στο 52% πράγμα, κύριε όπως τις άφησε η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ούτε αφήσαμε λίμματα 16% όπως η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν. σκληρή προσπάθεια, δουλειά, βήμα-βήμα, και εμείς είπαμε ότι η δέσμευσή μας είναι αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων, Εντάξει, το κατώτατου και προτεραιότητα στην αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση. Και σε ό,τι αφορά τη δανειακή σύμβαση, επαναδιαπραγμάτευση με, με κούρα το κούρα. Η συζήτηση για τον νόμισμα έχει κλείσει, κύριε Παπαδημούλη, μια, μια κουβέντα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Απολύτω και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Όπου η θέση μα, η συλλογική, είναι δεσμευτική για όλου. Δεν υπάρχει θέμα ευρώ για την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και σα βεβαιώνω ότι ξέρω καλά τι παίζεται εκεί πέρα. Το μόνο που μένει είναι μια Παροχημένη και βλαπτική για τη χώρα κινδυνολογία που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δίνεται. Μα ναι. αλλά. Ναι, ελάτε για ναι. να μην τρώμε χρόνο. Αναρωτιόμουν όταν μας κοιτάζει τώρα, αυτή τη στιγμή κάποιο.